Hi, σήμερα είναι Δευτέρα, έχω ρεπό και πάμε στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε κάτι υπέροχα πράγματα και να δούμε και τη Φέη, στην οποία έχω να αφήσω ένα keratin so straight, οπότε πάμε κατευθείαν γιατί ψηλό βρέχει κιόλας και μην γίνω χάλια. Σήμερα με τον Νίκο γιορτάζουμε 2 χρόνια φιλίας και εγώ με τους φίλους μου γενικότερα γιορτάζω πάντα τα χρόνια φιλίας μας, οπότε σήμερα είπαμε να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, λίγο πιο μεγάλο. Οπότε έχω ετοιμάσει κάποιες εκπλήξεις για τον Νίκο, για αυτά που θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, δεν τα ξέρει, μόνο η Φέη τα ξέρει. Ήρθαμε λοιπόν στο ταχυδρομείο, όπως βλέπετε, για να δούμε αν έχω κάποιο δέμα, γιατί εγώ και το eBay πάμε πακέτο. Και μετά πάμε να κάνουμε ακόμα κάτι δουλειά στο κέντρο και ύστερα μπορούμε, πολύ ευχαριστώ, να πάμε στη Θεσσαλονίκη για το IKEA. Οπότε πρώτη μας στάση θα είναι το IKEA. IKEA! So, we are finally here. Φοράω τα γυαλιά γιατί με ψώνιο, πολύ απλά. Τέλεια. Και πάμε μέσα να δούμε τι έχει. Κάθε φορά που είμαστε στο IKEA, το μόνο που σκέφτομαι είναι η κουζίνα. Θα ήθελα βασικά και όλο το σπίτι να γίνει από το IKEA το δικό μου, αλλά αυτό που μου αρέσει πιο πολύ στο IKEA νομίζω είναι οι κουζίνες. Τους έχω έρωτα με τις κουζίνες. Και αν θέλει κάποιος στα γενέθλιά μου να κάνει τώρα μια κουζίνα, θα πω όχι, να το ξέρετε από τώρα. Θα το δεχτώ, 16 Απριλίου έχω γενέθλια. Όπως πάντα, καθυστερημένη, εργοπορημένη, σε 10 λεπτά θα πρέπει να ήμασταν στο δεύτερο σημείο συνάντησης και δεν είμαστε ακόμα. Και έμεινα άλλα 5 λεπτά, δεν φτάνουμε. Από το IKEA ψωνίσαμε, τώρα τα πράγματα είναι πίσω, δεν πάω να τα δείξω. Συναντηθήκαμε και με τη Φέη μου. Να πούμε ότι σήμερα βγήκε το καινούργιο βίντεο κλιπ The Mode, Easy The Gun, Δευτέρα, 16 του μηνός. Οπότε να μπείτε όλοι να το τσεκάρετε, θα υπάρχει το link στο description box από κάτω. Easy The Gun, καινούργιο single, καινούργιο βίντεο κλιπ, με πρωταγωνίστρια και βέβαια Faith The Mode. Hair styling done από μένα, styling ρούχων Θεοχάρης Κατσάνης, make-up Ρασιμέ. Πλάνα μπείτε να το δείτε γιατί είναι υπέροχο, το τραγούδι είναι καταπληκτικό, είναι trap φάση, πολύ ωραίο, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Και περιμένω τα σχόλιά σας. Running late, έχουμε αρχίσει 15 λεπτά, όπως πάντα. Έχουμε έρθει στο σπα, στο ξενοδοχείο Ανδρομέδα, το οποίο έχουμε κλείσει ένα ολόκληρο δωμάτιο για μας. Ναι, εδώ έχουμε καλύτερο χωρισμό. Και θα μπούμε στη σάουνα και το τζακούζι. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Αυτό είναι. Είμαστε μέσα στη σάουνα και έχει απίστευτη ζέστη. Εμένα μου αρέσει και η σάουνα, νομίζω ότι προτιμώ βέβαια το χαμά μου. Ναι. Wow. Δεν ξέρω αν έχετε. Είναι υπέροχο ξενοδοχείο το Ανδρομέδα. Έχει υπέροχο γενικότερα το τζακούζι και όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Oh my god. Yes. Κάπως έτσι ζούμε τη μεγάλη ζωή, οι διάσημοι ντομοτές. Μόνο που δεν το έχουν για 2 ώρες, όπως εμείς το έχουν για όλη τη ζωή. Έτσι. Oh my god! Κάτι έγινε τώρα. Το νερό είναι on fire, είναι τέλειο, ζεστό. Θα βάλουμε νερό σε ακούσιο ακόμα. Αυτό είναι. Τέλεια. Νομίζω ότι διακοπές. Τελείως. Η εκδρομή συνεχίζεται. Round 3. Νομίζω ότι το σπα αυτό είναι το αγαπημένο μου, επειδή έχω πάει σε αρκετά. Είναι το πιο οικονομικό, αλλά και το πιο ωραίο τελικά. Αξίζει τα λεφτά του, Ανδρομέδα Hotel, Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε και στο Cineplex. Ψάχνουμε την αίθουσα 4. Passengers. Because I'm a passenger in this life. Yeah.
Λοιπόν, τι θέση έχουμε σε 11 και 12. Όπως βλέπετε, το σινεμά είναι άδειο. Το είδα, το είδα. Μου έχει ξανασυμβεί και με τη Φέιτ ίδιο πράγμα, βέβαια. Είναι συνηθισμένο. Έτσι, δεν μπορεί να αντισταθεί. Αυτό σίγουρα δεν είναι σοκολάτα. You know what time is it? Είμαστε στην ταράτσα. Στην οποία έχει και σκέλες να κατέβεις. Με το McFlurry. Νομίζω ότι από τα πιο ωραία παγωτά που υπάρχει είναι το McFlurry και βέβαια το Twix που έχει μέσα κομμάτια για καραμέλες και μπισκότου. Η ταινία ήταν υπέροχη, μου άρεσε πάρα πολύ, ανατρεπτική, με όσες φασαρίες χρειάζεται. Επίσης τα μαλλιά μου άρεσε περισσότερο έτσι. Σας αρέσει το McFlurry? Ωραία. Το ξέρω γιατί εγώ το διάλεξα. Πέρασε ωραία. Τέλεια. Χαίρομαι. So, γυρίσαμε σπίτι, όπως βλέπετε, κλασικό background. Επειδή σίγουρα θα απορρίπτει πιο πολύ τι πήρα και επειδή έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό ένα eBay haul, θα κάνουμε ένα IKEA haul με λίγα πράγματα που πήρα. Οπότε θα ξεκινήσουμε λίγο στα γρήγορα. Πήρα αυτά εδώ πέρα για τα ράφια, για να κάνω χωρίσματα και να βάλω πράγματα, επειδή έχω πάρα πολλά ράφια και είναι όλα τα άλλα. Πήρα επίσης για τα ράφια μου αυτά τα υπέροχα κουτάκια για να μπορώ να βάζω μέσα στα ρούχα μου, γιατί έχω μόνο τρία και ήθελα κι άλλα. Πήρα ένα χαλάκι για το πάνιο λευκό. Ξύλο κοπής για την κουζίνα 2. Πήρα 2 ποτήρια κόκκινου κρασιού, διότι ποτέ δεν είναι αρκετά. Πήρα αυτά τα υπέροχα βαζάκια, τα οποία είναι για γλυκά ζαχαρωτάκια, γιατί παίρνω πάρα πολλά σαν παιδάκι που είναι. Χρησιμεύουν πάντα. Let's see. Oh, what I forgot to mention. Είναι αυτό το δώρο, το οποίο μου το πήρε η Faye. Faye the mode, you know. Το οποίο, παιδιά, είναι ένα από τα πιο ωραία δώρα που έχω πάρει ποτέ μου. Είναι ένα ημερολόγιο που έκανε η Faye με φωτογραφίες μας από όλη τη χρονιά. Από μαλλιά που κάναμε, από βόλτες μας. Και έχει τη σημαία και είναι για το γραφείο. Παιδιά, είναι ό,τι πιο ωραίο! Και έχει πάνω και μία αφιέρωση. Και είναι από τα πιο ωραία δώρα που έχω πάρει ποτέ. Δηλαδή, τόση δουλειά και τόση σκέψη και τόση ιδέα που έριξε πάνω σε αυτό. Είναι από τα πιο δημιουργικά δώρα και μου αρέσουν τα δώρα που είναι δημιουργικά. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Faye, ένα τεράστιο shout out στην best friend forever. Πραγματικά καλύτερη φίλη. Faye, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τα πιο ωραία δώρα που έχω πάρει ποτέ. Πολλά φιλάκια αν το είδες. Και έχουμε άλλη μια σακούλα που έχει μέσα μαξιλάρια. Πολλά μαξιλάρια. Ναι. Ένα ρολό για τα ρούχα, ασχέτως που έχω τρία. Πετσέτες λευκές προσώπου, πολλές, γιατί κάθε φορά πρέπει να πλένω το πρόσωπο με άλλη πετσέτα. Και ένα μέτρο. So, αυτά είναι τα σημερινά νέα, αυτά τα πράγματα που ψώνισα. Αυτή ήταν όλη μας υπέροχη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μου, να σας άρεσε αυτό το vlog. Αν σας άρεσε, αφήστε κάτι στα σχόλια κάτω για να κάνω και άλλα vlog ή αφήστε ιδέα για επόμενο βίντεο. Αυτά λοιπόν ξαναλέω από εμένα. Πολλά φιλάκια, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!